Το παιχνίδι που ολοκληρώνει την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι αυτό ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου και στο ΤΕ. Δύο ομάδες οι οποίες είναι στην ίδια βαθμολογική θέση με μία νίκη και τρεις ήττες. Πρώτη επίθεση για το ΤΕ με τον Λέρι Νάστοχος, Λέρις Κολτσίδας Πρέζας. Καταγής και Τάγκας είναι η πεντάδα για την ομάδα του ΤΕ. Την πρώτη επίθεση των φιλοξενούμενων την παίρνει ο Έξαρχος και ευστοχή 2-0. Έξαρχος Γκρίζης, Κυριλής Ψάρης και Σαφαρίκας είναι η πεντάδα για το Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. Η πεδοχή είναι ξανά στην επίθεση του τριών πόντων από τον Έξαρχο, είναι άτοχο. Ο Τάγκας μαζεύει το rebound, ο Κολτσίδας εδώ θέλει να τρέξει. Δεν συνεννοήθηκαν εδώ με το Λέρι, λάθος πάσα. Παίρνει ένα σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Θέλει να τρέξει ο Λέρι στην ομάδα του, όμως δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Λέρις αλλάζει με τον Κολτσίδα, ο Κολτσίδας μέχρι μέσα στόχησε. Ο Τάγκας όμως πήρε το επιθετικό rebound 2-2. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, κατεβάζει τα χέρια ο Λέρις στο τέλος. Κάνει το φάουλ, δύο βολές για τον Έξαρχο. Μουλέ, η πρώτη βολή βρήκε λίγο τη Στεφάνη, παραμένει το 2-2. Εύστοχος στη δεύτερη, 3-2. Έχει νέο προβάδισμα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. Ο Λέρις λίγο πιο πίσω από τις βολές, είναι άστοχος, ο Ψάρης στο rebound και θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Ο Έξαρχος φτάνει μέχρι το λέει απαστοχή. Κυριλής στην προσπάθεια να διεκδικήσει rebound, ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός τελικής γράμμης. Τα κρασέστου τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Γκρίζης εκεί μαζεύει το αμυντικό rebuild και θα οργανώσει και την επίθεση του Δικηγορικού Συλλόγου. Εξαρχώς από κοντά η μπάλα παίζει λίγο εκεί στη Στεφάνη, δεν καταλήγει πάντως στο καλάθι. Προσπαθεί να βγάλει σκαστή πάσα ο Τάγκας για τον Κολτσίδα, πιο μπροστά από εκεί που ήταν όμως ο συμπαίχτης του. Άστοχος ο Σαφαρίκας για να διεκδικήσει το rebound. Αυτός βγάζει την μπάλα εκτός. 3-2 στο τρίλεπτο του αγώνα. Πηγαίνει προς τα μέσα, κόβεται από τον Γκρίζη εκεί. Εδώ πήγαν να βγάλουν μια συνεργασία οι γηπεδούχοι, το τελείωμα δεν ήταν καλό. Στην
επαναφορά ο Καταγής για τον Κολτσίδα. Καταγής πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος πάσα. Για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Γκρίζης, ναι, πάει μέχρι το τέλος. 5-2. 5-2 στο τετράλεπτο του αγώνα. Κολτσίδας πηγαίνει προς τα μέσα, εδώ αποφεύγει τον Γκρίζη. Έδωσε καμπύλη στην πέρα, αστόχησε όμως το σουτ. Ο Εξαρχός θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Τάγκας κλέβει, βγαίνει στον ευνηδιασμό. Τάγκας αφήνει την μπάλα στο καλώθι. 5-4. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αστοχή. Τάγκας θέλει να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό και τελειώνει με καλάθι. 5-6. Συνδυάστηκε με το Λέρι εδώ ο Τάγκας, αλλά θέλουν να απαντήσουν και απαντάνε γρήγορα με τον Έξαρχο. Καλάθι και φάουλ. Μετά τον ευνηδιασμό του ΤΕ, οι δικηγόροι ευνηδίασαν και αυτοί με μια γρήγορη επίθεση. Ο Εξαρχός είναι εύστοχος στην βολή, κάνει το 8-6. Καταγής θα πάρει στους τριών πόντων, είναι άστοχος. Αφού τριών πόντων από τον Σαφαρίκα είναι άστοχο. Το rebound ο Τάγκας και ο Λέρης στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Λέρης έμεινε για λίγο ξεμαρκάριστος. Δεν συγχώρεσε. 8-9 το σκορ, προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ. Πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος ο Κολτσίπ, ο Πρέζας τελικά στο rebound. Θέλουν να τρέξουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Ο Λέρης κάνει λάθος, πάσα προς τον Καταγή. Τον Πρέζα στόχησε. Στο rebound όμως ο Έξαρχος, ο οποίος από κοντά ξαναδίνει προβάδισμα στο δικηγορικό σύλλογο με 19. Πρέζας παίρνει ένα σούτ από τα 6 μέτρα. Είναι εύστοχος. 10-11. Ένα αλλαγή στο προβάδισμα για τις δύο ομάδες στα το τελευταίο δίλεπτο. Ψάρις κάνει ωραία κίνηση, αλλά στο τέλος δεν έρχεται το καλάθι. Ταγκαζγάζει τον Κολτσίδα κάτω από το καλάθι. Κολτσίδα σε φτωχή. 10-13. Αλλαγές, με Ζαμπάρα στη θέση του Καταγή και Παπαδημητρίου στην θέση του Κυριλή.
22 και 24 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου 13. Πρώτο προβάδισμα τρίων πόντων για τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι με αυτόν τον εθνιδιασμό. Εδώ γίνεται το λάθος. Σάκας βγαίνει γρήγορα μπροστά. Λάθος η πάσα προς τον Λέρη. Σε δύο-τρεις περιπτώσεις εθνιδιασμού οι πάσες των παιχτών του δεν ήταν σωστές. Ενώ ο Χαρδαλιάς τώρα περνάει στον αγώνα στη θέση του Πρέζα. Και επίθεση για τους γηπεδούχους. Το Παπά Δημήτρη, ο οποίος πέρασε και αυτό στο μάτς. Εξαρχώς στέκεται 6-6-75 αστοχή. Καρδαλιάς παίρνει το rebound, ο Κολτσίδας θέλει να τρέξει. Δεν έχει καταλάβει τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου καθυστερεί την επίθεση. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο εδώ, η μπάλα πέρασε εκτός της γραμμής. Επίθεση για το ΤΕ για 18 δευτερόλεπτα. Ο Λέρης από τη γωνία για 3. Είναι άστοχος, ο Καρδαλιάς όμως ανανεώνει την επίθεση. Κολτσίδας πηγαίνει προς τα μέσα, βγάζει με τον Ζαμπάρα που από μέση απόσταση είναι άστοχο. Ο Κολτσίδας το rebound πάτησε καλά, 10-15. Μικρό σερί 6-0 για την ομάδα του ΤΕ που ξεφεύγει με 5. Ο Εξαρχός έχασε την μπάλα, την έκλεψε μέσα από τα χέρια ο Λέρης. Ο Λέρης έβγαλε τον Κολτσίδα στον εθνιδιασμό. Δεν πέτυχε το καλάθι ο Εξαρχός, όμως έκανε το φόλ και ο Κολτσίδας θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ ο Τζορτζόπουλος περνάει στον αγώνα στη θέση του Γκρίζη μετά το time-out. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time-out. Ο Κολτσίδας είναι στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 10-16. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη. Ο Ζαμπάρας εδώ κάνει φάουλ στον Εξάρχο. 1-2 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ομάδα του Συμβολικού Συλλόγου στην επίθεση. Γίνεται το λάθος, ο Καρδαλιάς κλέβει την μπάλα. Ο Λέρης αλλάζει με τον Κολτσίδα ξανά. Ο Λέρης σουτ από μέση απόσταση, 10-18. Το 19 υπέρ του δικηγορικού συλλόγου έχει γίνει 10-18 στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου. Ψάρις εδώ κλείνεται. Διεκδικήσιμη πάσα. Τζάμπολ. Μάλλον διεκδίκηση το χελάκι δείχνει δικηγορικό σύλλογο για επίθεση 8 δευτερολέπτων. Δευτερολέπτων για τον δικηγορικό σύλλογο. Σαφαρίκας πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν είναι καλή η προσπάθειά του. Αστοχή, μένουν 19 δευτερόλεπτα. Η λογική λέει ότι η ομάδα του θα πάει σε μία επίθεση. Είναι άστοχος, παραμένει ελάχιστος χρόνος, δεν προλαβαίνει ο Εξαρχός. 10-18 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου.
Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιου 10-18, Ζαμπάρας, Λέρης, Κολτσίδας, Πέρεζας και Χαρδαλιάς, η πεντάδα για το ΤΕΕ που θα έχει την πρώτη επίθεση. Εξάρχος Παπαδημητρίου, Σαφαρίκας, Τζορτζόπουλος και Ψάρης, η πεντάδα για τους γηπεδούχους. Επαναφορά με τον Ζαμπάρα για το Λέρι. Κολτσίδας πηγαίνει προς τα μέσα αλλά κλείνεται. Βρίσκει πάντα στον Ζαμπάρα, πηγαίνει προς τα μέσα, πάντα στον Κολτσίδα. Από κοντά στο χείο όμως μέσα σε τέσσερις. Γρήγορη πάντα ο Κολτσίδας. Ο Λέρης βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε για τρεις, είναι άστοχος. Εξαρχώς δεν βλέπει η περιφόρεια, όμως στη συνέχεια κάπου βρήκε ένα άνοιγμα εκεί ο Εξαρχώς, έφτασε μέχρι το καλάθι, μείωσε σε 12-18. Και βάζει τα χέρια, κλέβει την μπάλα, ολοκληρώνει το κλέψιμο Έξαρχος, 14-18. Κώστας Έξαρχος βγήκε και στον συνδυασμό, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 4-0 στο ξεκίνημα για την ομάδα του ΤΕΕ. Καταγής επιστρέφει στην θέση του Λέρη. Καταγής για τον Ζαμπάρα. Ο Ζαμπάρας πηγαίνει προς τα μέσα. Προσπάθεια με ταμπλό είναι άστοχη. Σε οργανωμένη επίθεση η γηπεδούχη. Εξαρχώς βρίσκει λίγο χώρο, έχει πατήσει μέσα, αστοχή. Ο Πρέζας στο rebound. Καταγής είναι ξεμαρκάριστος, παίρνει το σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Καρδαλιάς βγήκε μπροστά στον Ψάρη, όμως την προσπάθεια του αυτή έκανε φάουλ. Ο Παπαδημητρίου εδώ δεν έκανε το λάθος του Σαφαρίκας, παίρνει το σούτ για τρεις. Εκείνο ο Τζορτζόπουλος, ο οποίος αστοχεί από κοντά μετά το επιθετικό rebound. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία να μειωθούν στο καλά οι γηπεδούχοι. Ζαμπάρα στον Κολτσίδα. Κολτσίδα δεν διακούρησε την μπάλα στον έλεγχο του. Κυριλής στη θέση του Τζορτζόπουλου στην αλλαγή αυτή για το Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. Εξαρχώς με Ψάρι αλλάζουνε από πού έφερε την μπάλα, από πόσο χαμηλά ο Ψάρις την έφερε, να την αφήσει στο καλάθι
για το 16-18. Ζαμπάρας για τρεις. Είναι άστοχος. Δικηγορικός σύλλογος έχει την ευκαιρία στο τετράλεπτο του δευτέρου δεκαλεπτού. Να ισοφαρίσει ο Σαφαρίκας, αστοχή. Ο Ψάρης πήγε με το ένα χέρι, πήρε τελικά το rebound. Υπάρχει φάουλ, δύο βολές για τον Ψάρη και ευστοχίζει και στις δύο, μπορεί να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Τάγκας επιστρέφει στην θέση του Καρδαλιά. Στη γραμμή των βολών. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη, παραμένει το 16-18. Ζαμπάρας τελεί για δύο, είναι άστοχος. Ο έξαρχος στο rebound, ξανά θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι με τον έξαρχο, αφήνει στον Κυριλή αυτός αστοχή. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound, ο έξαρχος πετυχαίνει το καλάθι μετά την πάσα του Κυριλή και έχει δικαίωμα και για μια βολή. Σε πρώτη και στο τέλος της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα της δεύτερης, ή μάλλον όχι, λάθος. Όλα στο δεύτερο ημίχρονο, το 10-18 του πρώτου δεκαλέπτου έχει γίνει 18-18. Και ο έξαρχος δίνει και προβάδισμα 19-18. 9-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Χωρίς ποντό, για να δούμε αν εδώ ο Τάγκας θα σπάσει αυτό το αρνητικό σέρι για την ομάδα του. Όχι, αστόχησε. Κυριλής αστοχή. Ο Τάγκας στο rebound θέλει να κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Αλλάζει με τον Καταγή. Καταγής πολύ δύσκολη πάσα εκεί στον Κολτσίδα, ανάμεσα σε δύο. Παπαδημητρίου έκλεψε, ο έξαρχος πάει μέχρι το καλάθι. Φάουλ από τον Πρέζα, δικαίωμα για δύο βολές στον έξαρχο. Και ευκαιρία να ανέβει κι άλλο η διαφορά τώρα, ενώ ο Λέρης επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Ζαμπάρα. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο, χωρίς πόντο η ομάδα του ΤΕ. 9 έχουν πετύχει οι γηπεδούχοι. Παραμένουμε στους 9, είναι άστοχη η πρώτη βολή από τον εξαρχό. Για να δούμε τη δεύτερη. (20-18) Αλλάξαν ωραία την μπάλα εδώ οι παίκτες του ΤΕ. Καταγής αστόχησε όμως. Προσπάθεια για τρεις. Κυρίλης πηγαίνει κοντά στο καλάθι, κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές και για τον Κυριλή. Πήρε την εσωτερική, δεν τον προλαβεί και ο Καταγής. Είναι φάουλ. Και ζευγάρι βολών για τον Κυριλή, άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Τάγκας παίρνει το rebound.
και ο Λέρης οργανώνει την επίθεση. Αλλά γυρίζει ξανά ελεύθερος ο Καταγής. Αστοχή όμως και πάλι σε σου τριών πόντων. Και απάνω από 6 λεπτά χωρίς πόντο η ομάδα του ΤΕΣ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Του τριών πόντων από τον Σαφαρίκα είναι άστοχο. Στάγκας θέλει να τρέξει τελικά σε οργανωμένη επίθεση το ΤΕΣ. Ξανά η μπάλα στον Νικοτάκια. Εκτελεί για τρεις. Σπάει το ρόδι η ομάδα του ΤΕ και ξαναπαίρνει προβάδισμα. 20-21. Σαφαρίκα σπάει προς τα μέσα, στόχισε. Ελέγεις τώρα. Ξανά σε πάσα εχνιδιασμό γίνεται το λάθος για το ΤΕ. Ο Ζαμπάρας επιστρέφει στην θέση του Καταγή. Να δούμε και ο Χαρδαλιάς φαίνεται να ετοιμάζεται ή όχι ακόμα. Και όχι ακόμα. Ενώ υπάρχει time out. Επαναφορά για την γήπεδο ομάδα, για το δικηγορικό σύλλογο, στο τρίλεπτο για το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 20-21. Ο Εξαρχός πηγαίνει προς τα μέσα, στόχισε, δεν μπόρεσε να σιγουρέψει το rebound εδώ. Ο Τάγκας υπαλακλίστηκε από τα χέρια του. Σαφαρίκα σε σου τριών πόντων, είναι άστοχος ο Τάγκας, κατεβάζει ένα ακόμα ριμπάλτ. Ωραία πάσα κοντά στο καλάθι, ο Τρεζάς κερδίζει το φάλαθο, σπρώξιμο του Σαφαρίκα εδώ και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γκρίζης επιστρέφει στη θέση του Ψάνη. Τώρα στην πρώτη βολή είναι έκτοχος, 20-22. Εύστοχος και στη δεύτερη, 20-23. Εδώ παίρνει το φάουλ από τον Τάγκα. Και είναι πολλές, είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά και σε ομάδες του ΤΕ. Άστοχος, πρώτη παραμένει το 20-23. Εύστοχος, 21-23. Με τη δεύτερη βολή του Γκρίζη. Ζαμπάρας, αστοχή. Ο Έξαρχος τελικά, σε αυτόν καταλήγει το μακρινό rebound. Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, 23 όλα. 9,5 λεπτό για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο
αλυσίδα σε άστοχο σουτ. Λιγότερο από ένα λεπτό. Εξαρχός στέκεται έξω από τα 6.75 αστοχή. Ο Τάγκας θέλει να τρέξει, δίνει στον Κολτσίδα. Ο Κολτσίδας πάει μέχρι το καλάθι. Πολύ όμορφο καλάθι και φάουλ. Ο Κολτσίδας είναι εύστοχος και στην πολύ, 23-26. Για τον έξαρχο κοντά στο καλάθι. Έβαλε τα χέρια εκεί ο Τάγκας. Ομάδα του ΤΕ στην τελευταία επίθεση του πρώτου, του πρώτου ημιχρόνου. Τάγκας παίρνει σου τριών πόντων. Είναι άστοχος. Κυριλής κάνει το λάθος. Ο Κολτσίδας κλέβει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 23-26. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 23-26 το σκορ ανάμεσα σε δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και ΤΕ. Ο Ψάρης στην πρώτη προσπάθεια είναι άστοχος. Σαφαρίκας, Παπαδημητρίου, Γκρίζης και Έξαρχος. Οι υπόλοιποι τέσσερις για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Γκρίζης αστόχησε εδώ. Λέρης Καρβελένς, Καταγής Τάγκας και Κολτσίδας είναι η πεντάδα για την ομάδα του ΤΕ. Ο Λέρης αλλάζει με τον Τάγκα του τριών πόντων, η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Σαφαρίκας πήγε να βρει τον έξαρχο. Δυο παίκτες έπεσαν στην μπάλα από το ΤΕ. Ο Κολτσίδας πρόλαβε να την βγάλει εκτός τελικής γραμμής. Γκρίζης παίρνει σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος. Ισοφαρίζει 26-26 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Τάγκας εδώ δεν καταφέρνει να διατηρήσει τον έλεγχο του την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εδώ. Από τον Τάγκα. Εύστοχη η πρώτη βολή για τον έξαρχο. Εύστοχη και η δεύτερη, 28-26. Γρηγορικός σύλλογος ξανά βγαίνει μπροστά με 2. Λάθος πάσα εδώ από τον Λέρη. Αλλά κατευθείαν πάνω στον Σαφαρίκα. Να βγει στον ευνηδιασμό ο δικηγορικός σύλλογος. Ο Γκρίζης τελειώνει την επίθεση 30-26. Ο
Γιάννης εκτελεί για 2. Αστοχή, Σαφαρίκα στο ριμπάρο του Παπαδημητρίου, θέλει να τρέξει. Παπαδημητρίου μπερδεύτηκε για λίγο εδώ. Λάθος η πάσα του Κλήθη. Αναφορά για την ομάδα του ΤΕΕ. Πολερισμένοι ξεμαρκάριστος γιατρής. Όχι, είναι άστοχος. Δεν ήταν καλό το σουτ που επιχείρησε. Νέα επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο που είναι μπροστά με 4 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, κόβεται εκεί από τον Καρβελά. Γκρίζης παίρνει ξανά την προσπάθεια, είναι άστοχος. Καταγής άλλαξε με τον Καρβελά, αυτός για τον Βολτσίδα. Για να δούμε, πάει μέχρι μέσα. Προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στον Τάγκα. Γκρίζης έβαλε εκεί το χέρι του, ο Σαφαρίκας ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Δείχνει να έχει μπλοκάρει το ΤΕ σε αυτό το διάστημα. Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, άστοχη η προσπάθεια, έπεσε πάνω στον Τάγκα. Ξανά ένα τετράλεπτο σχεδόν χωρίς καλάθι για την ομάδα του ΤΕ. 23-26 ήταν το σκορ ημικρόνου, 30-26 είναι το σκορ τώρα. Κολτσίδας παίρνει σου 3 πόντων, είναι άστοχος. Μέσα από το στέλι να πάει προς τα μέσα, κλείνεται, κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Κολτσίδα. Ο Κυριλής περνάει στη θέση του Σαφαρίκα. Στην επαναφορά πηγαίνει ο έξαρχος. Πάσα κοντά για τον ψάρι, ο ψάρις αστοχή. Πρέπει στο ριμπάουτ, βγάζει στον Τάγκα, ο Τάγκας τον Κολτσίδα. Εντυπωσιακό το κόψιμο του Γκρίζη εδώ. Πρέζας δίνει λύση, 30-28. Και επίθεση με τον εξαρχό. Σάρις. Ο Δημητρίου διατήρησε την μπάλα στον έλεγχο του δίνοντας τον Γκρίζη. Γκρίζης αστόχησε, αλλά το rebound το παίρνει ο Κυριλής. Rebound εδώ τον Τάγκα μετά την προσπάθεια του Παπαδημητρίου. Τάγκας παίζει τον Κολτσίδα στον ευνηδιασμό. Ο Κολτσίδας κερδίζει το φαουλ και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ ο Παπαδημητρίου αφήνει τη θέση του τον Τζορτζόπουλο. Mm-hmm.
Έστω στην πρώτη βολή ο Κολτσίδας. Εύστοχος και στην δεύτερη, όλα 30. Τριών πόντων εδώ είναι εύστοχο νέο προβάδισμα για τον δικηγορικό σύλλογο με 33-30. Κολτσίδα σε δύσκολη προσπάθεια όμως ευστοχή μειώνοντας τον πόντο 33-32. Εξαρχώς ήθελε να εκπληκτήσει, κλείστηκε εκεί, κερδισμένο φάουλ για τον Ψαρίτη, δικαίωμα για δύο βολές. Είναι άσοχο στην πρώτη βολή, παραμένει το 33-32. Άσοχος και στη δεύτερη, ο Τάγκας μαζεύει το rebound. Ο Κολτσίδας θα οργανώσει αυτή την επίθεση για το τερ. Για τρεις, άστοχο, ο Κολτσίδας εκεί είχε τρυπώσει μπροστά στον Ψάρι. Μπροστά στον πολύ ψηλότερο του για την ακρίβεια Γιάννη Ψάρι, ο Κολτσίδας πήρε το επιθετικό rebound και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του ΤΕ 33-34. Τώρα θέλει να τρέξει και στον ευνηδιασμό ο Κολτσίδας. Ωραία η προσποίηση που έκανε. 33-36 και time out για το δικηγορικό σύλλογο. Πάνος Κολτσίδας με 4 συνεχόμενους πόντους έχει κάνει το 33-36. Έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του ΤΕ. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι στην επίθεση με τον Έξαρχο. Πως πηγαίνει προς τα μέσα, ευστοχή. 35-36. Κολτσίδας αποφασίζει να πάει προς τα μέσα. Αλλά δεν βρίσκει η Στεφάνη και γίνει κατευθείαν εκτός τελικής γραμμής. 35-36 στα 2 και 10 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Εξαρχός κάνει κίνηση προς τα μέσα. Κακό το σούτ αλλά rebound από τον Τζορτζόπουλο. Ο Γκρίζης εκεί κλείνεται, βρίσκει πάντως επιλογή τον Κυριλή. Τώρα πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Ο Κολτσίδας κερδίζει το φάουλ από το Σαφαρίκα. Τάγκας παίρνει την μπάλα στη γωνία. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, ο Γκρίζης παίρνει το rebound. Θέλει να τρέξει, δεν υπάρχει παράβαση και παρότι. Για να δούμε Σαφαρίκα σε επιτοχή σε σούτ τριών πόντων. 38-36, 1 και 20 για το φινάλε. Φινάλε του τρίτου δεκάλε. Yeah.
κοντά. Κερδίζει το φαουλ εκεί από τον Γκρίζι. Υπήρχαν ομαδικά για να δώσει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ένα λεπτό για το φινάλε του τρίτου δεκαλεπτού. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου και επιστρέψεις. Πρωτοπορία 38-36. Έλλιος παίρνει το σκρίν, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Στο rebound ο Γκρίζης. Βάζουμε τον Σαφαρίκα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Τζορτζόπουλος παίρνει το rebound αλλά άστοχη. Ο Τάκιας θέλει να τρέξει, ο Τζορτζόπουλος κάνει σωστά το φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Ταγής δεν πήρε το σου. Αλλάζουν οι παίκτες του τεστ και τώρα ξεμαρκάριστος. Αλλά άστοχος ξανά ο Καταγής. Ο Γκρίζης θέλει να τρέξει. Πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ στα 5 δευτερόλεπτα. Μπαλά απ' έξω. 5 και 4 για το φινάλε. Σαφαρίκας παίρνει σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος. 41-36 το φινάλε. Με αυτό το τρίπο, με ένα τρίπο το μαχαιριά του Σαφαρίκα. 2 τρίποτα του Μιχάλη Σαφαρίκα στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Όχι απλά ανέτρεψαν το προβάδισμα, αλλά έδωσαν και διαφορά 5 πόντων στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Από το 41-36 η εκκίνηση της τελευταίας περίοδου. Η ομάδα του ΤΕΕ βρίσκεται στην επαναφορά με Κολτσίδα, Λέρη, Ζαμπάρα, Πρέζα και Τάγκα στην πεντάδα. Εξάρχος Κυριλής, Σαφαρίκας, Γκρίζης και Ψάρης είναι η πεντάδα για το δικηγορικό συλλόγο Αγρινίου. Ο Λέρης μένει ξεμαρκάριστος, παίρνει σουτ 3 πόντων. Αστοχή, η μπάλα έσκασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην διεκδίκηση επίθεση 14 για την ομάδα του ΤΕ. Στην επαναφορά ο Ζαμπάρας. Κολτσίδας είναι εκεί ξεμαρκάριστος. Λαβένιο, ο εξαρχός πήγε πάνω του. Βρίσκει το Λέρη ο Κολτσίδας. Κολτσίδας, εντυπωσιακή τάπα, μία ακόμα από τον Γκρίζη στο μάτς. Ο Γκρίζης βγήκε στον ευνηδιασμό αλλά αστόχησε. Έχει κι άλλη ευκαιρία, αστοχή. Η μπάλα είναι όμως για τον δικηγορικό σύλλογο. Καταγής περνάει στον αγώνα στη θέση του Κολτσίδα. Στην επαναφορά ο Κυριακής για τον δικηγορικό σύλλογο. Και εξαρχός. Εξαρχός πηγαίνει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Πρέζα. Και 2 βολές. Εύστοχος είναι πρώτη έξαρχος, 42-36.
άστοχο. Η δεύτερη παραμένει το 42-36. Δυσκόλεψε τον καταγή που πάντως κράτησε τη μπάλα. Το παιχνίδι έγινε το λάθος. Ο έξαρχος κόντρα σε όλους. Ευστοχή, 44-36. 8 πόντου της διαφοράς για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Λέρης είναι ξεμαρκάρης, το παίρνει στο 3 πόντων. Κακό σου. Μπάλα βρίσκει μόνο ταμπλό. Σάρες πηγαίνει κοντά. Αστοχή. Τάγκας θέλει να τρέξει. Θα τελειώσει τη φάση ο Νίκος Τάγκας. Άστοχα όμως. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Ο Γκρίζης πηγαίνει κοντά. Καλάθι και φάουλ. 46-36. Το σκορ ήταν 33-36 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και το σερί που τρέχουν οι γηπεδούχοι είναι 13-0. Και μπορεί να το διευρύνει και με την βολή τώρα ο Γκρίζης. Αυτό κάνει 47-36. Δείχνει να έχει εγκλωβιστεί αρκετά η ομάδα του. Ο Πρέζας παίρνει ένα σούτ, είναι άστοχος. Rebound από τον Τάγκα, κερδισμένο φάουλ. Δύο βολές. Κολτσίδας επιστρέφει στη θέση του Ζαμπάρα. Διαφορά έχει φύγει στους 11. Ψάχνει λύσεις. Φιλοξενούμενοι. Τάγκας αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη, 0-2. Ο Γκρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Μπορούν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι ξανά, όμως λάθος πάσα στον ευνηδιασμό. Αυτές οι πάσες τους έχουν στοιχήσει αρκετά όταν αποφάσισαν να τρέξουν. Δεν ήταν σωστή η τελική πάσα. Ξανά στο ξεκίνημα δεν έχουν βρει πόντο για 3 λεπτά οι φιλοξενούμενοι. Σαφαρέκας εδώ κάτω από το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Τάγκας κερδίζει φάουλ από τον Ψάρη. Ο Τάγκας αφήνει τη θέση του στο Χαρδαλιά, είναι κουρασμένος φαίνεται. Στο 3 πόντων είναι άστοχος. Δεν έχουν βρει τα μακρινά σου σήμερα οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει ένα στο 3 πόντων, είναι άστοχος. Ο Λέρης εδώ θέλει να τρέξει. Αλλάζει με τον Κολτσίδα. Ο Κολτσίδας κερδίζει το φάουλ. Και δικαίωμα για 2 βολές στον Κολτσίδα.
Πιτσίδας πετυχαίνει τον πρώτο πόντο του ΤΕΕ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έστωχος δύο βολές, 47-38. Παπαδημητρίου επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του εξαρχού. Στην οργάνωση του παιχνιδιού τώρα ο Κυριλής αφήνει για τον Γκρίζη. Γκρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ. Να δούμε από ποιον παίχτη. Από τον Τρέζα το φάουλ και δύο βολές για τον Γκρίζη, ενώ ο Πρέζας αποβάλλεται με 5 φάουλ και στην θέση του περνάει ο Τάγκας. Γκρίζης είναι άστοχος, την πρώτη παραμένει το 47-38, ενώ ο έξαρχος είναι έτοιμος να επιστρέψει. 48-38, διψήφια διαφορά. Λέρης παίρνει σου τριών πόντων. Μπήκε και βγήκε. Σε οργανωμένη επίθεση πανεκκυπελούχη. Ο εξαρχός τελικά παίρνει σου για τρεις, είναι εύκολος. 51-38. Σε ένα κλειστό παιχνίδι όταν η διαφορά φεύγει τόσο πολύ είναι ένα τεράστιο προβάδισμα, ακόμα και αν μένουν 5,5 λεπτά για το φινάλε. Κολτσίδας παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος, ο εξαρχός κατεβάζει το rebound. Θέλει να τρέξει ο καταγής του Κάνιφορ. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν σε αυτή την περίοδο. Φιλοξενούμενοι χωρίς να στείλουν την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου στις βολές. Εξαρχός για τον Γκρίζη στην επαναφορά. Γκρίζης για τον Σεφαρέκα πηγαίνει προς τα μέσα, νέο κερδισμένο φάουλ από το Χαρδαλιά αυτή τη φορά. Ευκαιρία να μεγαλώσουν και άλλο την διαφορά οι γηπεδούχοι. Εύστοχος την πρώτη, 52-38. Άστοχος τη δεύτερη διαφορά για πρώτη φορά στους 14. Θέλουν να τρέξουν οι παίκτες του ΤΕ. Τάγκας πάει να αλλάξει ο Σαφαρέκας. Σωστή η αμυνά του. Το δεξί του χέρι την μπάλα εκτός μυστικού χώρου. Πάντως καθυστέρησε αυτή την επίθεση. Αστόχησε στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι. Το 52-38 παραμένει. Ο Παπαδημητρίου αστόχησε, ο Ταγκαστέλη να τρέξει. Φτάνει μέχρι το καλάθι, 52-40. Τέσσερα και 20 για το φινάλε. Γκρίζης στέκεται έξω από τα 6 και 75 ευστοχή, 55-40. Η διαφορά φεύγει στους 15. Καταγής θέλει να απαντήσει, όχι, είναι πολύ άστοχο το σουτ. Καταγής αφήνει τη θέση του και στον Ζαμπάρα.
ενώ και ο Τζορτζόπουλος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του ψάρι. Ο Γκρίζης κατεβάζει την μπάλα για το δικηγορικό σύλλογο. Αρχός κερδίζει το φάουλ, εδώ έκανε πολύ ωραία προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ από τον Κολτσίτα. Δύο βολές και για τον Κώστα Εξάρχο. Εύστοχο στην πρώτη, 56-40. Παπαρίκας μαζεύει και το rebound, είναι σαστισμένη ομάδα του ΤΕ. Με αντίδραση της ομάδας του δικηγορικού συλλόγου, ο Γκρίζης παίρνει σε 3-3, άστοχο Παπαδημητρίου στο rebound, εύστοχη 58-40. Κολτσίδα σούτ από μέση απόσταση 58-42. Στο τρίλεπτο για το φινάλε. Ο νικητής έχει κρυθεί φυσικά. Είναι η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου που φτάνει τις δύο νίκες σε 5 αγώνες. Γκρίζης είναι ξανά εύστοχος για 3, 61-42. Λέρης θέλει να απαντήσει, απαντάει, 61-45. Ξανά για τρεις, εντάξει το παράκανα τώρα, το παράδεχε τη γιώη διώση. Ο Γκρίζης είναι όχι ο Στεφκαρή, είπαμε. Ανέβαζε και αυτό σήμερα, θα ήταν... Ωραία κυκλοφορία εδώ. Ο Τσίδας αφήνει στον Χαρβαλιά για το 61-47. Ξέρχος διασχίζει όλο το γήπεδο, αστοχή. Διεκδίκησε το rebound, δεν το πήρε τελικά. Λέει στέκεται για τρεις, είναι άστοχος. Ήταν συνδυασμός όμως και έχει το rebound. Λέρης παίρνει νέο σου τριών πόντων άστοχος. Ο Τζορτζόπουλος κατεβάζει το rebound, αλλάζοντας με τον Κυριλή. Στα 70 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Για τον Κυριλή, δεν μένει χρόνος. Κολτσίδας βγαίνει στον ευνηδιασμό. Αστοχή ο Κολτσίδας από κοντά. Παραμένει το 61-47. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου φτάνει σε μια άνετη επικράτηση τελικά. Εντάξει, η επίθεση πρέπει να γίνει. Γκρίζης εκτελεί για τρεις, αστόχησε. Μένουν 30 δευτερόλεπτα, ο Λέρης παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος ο Γκρίζης, παίρνει το rebound. Κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Ο δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου κερδίζει με 61-47 την ομάδα του ΤΕ, το παιχνίδι που ολοκληρώνει την πέμπτη αγωνιστική. Φτάνει τις δύο νίκες, τη μία μένει η ομάδα του ΤΕ.